Καλώς ήρθατε και πάλι στο παιχνίδι μας. Εδώ είμαστε στο πρώτο γύρο, είναι η τρίτη σοβιετική ύμπαλας. Έχουμε ολοκληρώσει τις κινήσεις και πάμε να δούμε τις... να ελέγξουμε για επιθέσεις. Αυτές οι τέσσερις είναι οι ενεργές μονάδες και η μόνη μονάδα γερμανική που είναι δίπλα σε αυτές είναι προφανώς αυτή η μονάδα στο Ίζιουμ. Και θα ελέγξουμε την επίθεση έναντι σε αυτή τη μονάδα. Έχουμε τις μονάδες σε αύξουσα σειρά, άρα το... εντάξει, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία να έχει εξαγωνισμό, τυπικά αυτή η μονάδα με το νούμερο 4, εκεί το selector, θα είναι η lead επικεφαλής σου μονάδα. Και έτσι, αθροίζουμε τις μονάδες, τις δυνάμεις όλων των ενεργών μονάδων. Δεν έχουμε εφεδρίες για να τσεκάρουμε αν θα τοποθετηθούν στη μάχη. Έτσι, είναι 10-17. Και για να δούμε τι modifiers έχουμε. Είναι, δεν είναι σε υπηρετιωμένη θέση. Δεν είναι δίπλα σε γερμανική μονάδα. Δεν είναι... όχι, μεγάλος ποταμός, δεν είναι dispersed, δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε, άρα είναι 17-3, είναι 5-1, σχεδόν 6-1, αλλά είναι 5-1, στρογγυλεύουμε προς τα κάτω, αλλά 5-1 είναι αυτόματα επίθεση, 3-1 είναι το όριο, 5-1 σίγουρα θα επιτεθούν, δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε κάτι άλλο. Για να δούμε, το πρώτο που κάνουμε είναι να τραβήξουμε μία κάρτα για τακτικές. Τυπικά θα λέγαμε μπορούμε να το υποθέσουμε εφεδρίες, είπαμε δεν έχουμε εφεδρίες, επομένως πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι να τραβήξουμε μία κάρτα. Και φυσικά να δούμε αν η τακτική μάχη εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση. Ήδη θα έχουν την τακτική μάχη πυροβολικό artillery, γιατί είναι μέσα σε αυτή τη γραμμή, είναι οι δύο πρώτοι γύροι και επομένως εκεί πέρα σίγουρα έχουν, έχουν ήδη μια τακτική μάχης. Και ένα επιπλέον cheat που θα τραβήξουν και τραβάμε και μία κάρτα από τη στίβα και η τακτική μάχης, μισό λεπτό, είναι παρτιζάνι και αυτή η κάρτα θα ξαναπάει, κακό αυτό, αλλά θα ξαναπάει στη στίβα. Έχει το, βλέπετε εκεί πέρα λέει reuse, επαναχρησιμοποίηση, που σημαίνει ότι την ξαναβάζουμε πάλι πίσω, δηλαδή δεν απορρίπτεται, δεν βγαίνει από το παιχνίδι, ξαναπάει πάλι, ξανακατεύεται και έτσι είναι, θα είναι πάλι στη διάθεση των σοβιετικών. Και θα ξανάρθει να μας προβληματίσει και άλλη μια φορά. Λοιπόν, άρα έχουμε Partisans, για να δούμε τι σημαίνει παρτιζάνι, πάμε στις τακτικές μάχες. Αν εδώ όχι, δεν έχουμε City Hex, είναι Town. Αν επιτίθεμαστε σε δάση, άρα αυξάνονται τα πλήγματα των γερμανικών μονάδων κατά ένα, ναι. Άρα θα έχουμε δύο τακτικές μάχες, πυροβολικό και παρτιζάνους, που σημαίνει θα αυξηθούν τα πλήγματα κατά ένα. Για να δούμε πώς είναι, έχουμε μονάδες με, είναι δύο μονάδες με τρία βήματα, άρα είναι δύο καθεμία τέσσερα και άλλες δύο με δύο βήματα τέσσερα και από ένα για κάθε κάρτα
7-8. 8 τσίτ θα τραβήξουν. Το ελάχιστο είναι 2, αλλά δεν έχει σημασία. 8 θα τραβήξουν οι Σοβιετικοί. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θα παίξουμε μία τακτική μάχη για μας, για τη δικιά μας μονάδα. Είπαμε ότι έχω λίγες, πολύ λίγες κάρτες και πρέπει να διαχωριστώ σωστά. Ήδη έχει επιβιώσει μία επίθεση και δεν είμαι σίγουρος. Για να εξοντωθεί αυτή η μονάδα θα πρέπει να είναι σε πόλη, γιατί θα προφήσει του hits hex plus επιπλέον 2 επιχωρώντας σύνολο 5. Πρέπει να φάμε 5 πλήγματα για να χάσουμε τελείως τη μονάδα. Ήδη έχουν ένα από τους Partizans και έχουμε 8 και θέλουν 4 hit από 8 cheat. Ακόμα και αν δεν την εξοντώσουν τη μονάδα θα πρέπει να υποχωρήσει, δηλαδή το Izium και πιθανότατα να διασκορπιστεί και το πρέπει να το σκεφτούμε λίγο και το Izium ούτως ή άλλως θα χαθεί εκεί ο πόντος. Προηγούμενος δεν παίξαμε γιατί δεν άξιζε τον κόπο, όμως έχω αυτή την κάρτα τώρα που και σκέφτομαι το εξής, να τη χρησιμοποιήσω. Βλέπετε ότι στους πρώτους 5 γύρους μπορούμε να εφαρμόσουμε την τακτική pull out στην άμυνα, αυτό κάνουμε, μηνόμαστε. Μας επιτρέπει να υποχωρήσει η μονάδα 2 εξάγωνα, να το δείτε εδώ, pull out μόνο για τον αμυνόμενο, είτε πριν κάνουμε τη μάχη. Μπορεί η μονάδα αυτή να υποχωρήσει 2 εξάγωνα χωρίς να χρειαστεί να διασκορπιστεί, χωρίς να βάλουμε dispersed δίκτυ πάνω στη μονάδα. Και η μονάδα και η μάχη θεωρείται ότι έχει επιληθεί. Οι Σοβιετικοί φυσικά μπορούν και θα προελάσουν, αυτό είναι το σίγουρο. Και για να δούμε λίγο. Έτσι λοιπόν, για να δούμε αν θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω για αυτή τη μονάδα. Μισό λεπτό. Συγγνώμη, προσπαθώ να εστιάσω λίγο καλύτερα. Ναι, συγγνώμη γι' αυτό, εντάξει είμαστε τώρα. Για να δούμε τις επιλογές μου. Θα μπορούσα να πάω εκεί, 1-2 εκεί. Είναι δάσος, κάπως πιο υπερασπίσιμο. Είναι φυσικά εκτός της ζώνης του Μπαράζ. Θα μπορούσα επίσης να πάω εκεί και ναι, δεν μπορώ να πάω στα άλλα γιατί έχουν ζώνες ελέγχου, ζώνες controllers, δεν μπορώ να πάω εκεί. Αλλά θα πρέπει να πάω οπωσδήποτε πρώτα εκεί και μετά σε ένα από αυτά θα μπορούσα να πάω εκεί. Εκεί πέρα κλείνω τις γραμμές μου. Θα ελέγχω εκείνο το εξάγωνο, θα κρατήσω πιο σφιχτή τη γραμμή. Δεν μπορούν να πάνε και να περικυκλώσουν εκεί πέρα. Και βέβαια θα ήμουν σε καθαρό τερέν. Θα ήταν λίγο πιθανό να τον επιτεθούν από εκεί. Βέβαια θα επιτίθονται από την άλλη πλευρά. Είπαμε θα χάσουμε ένα πόντο νίκης, αλλά δεν νομίζω ότι η μονάδα αυτή θα μπορέσει έτσι όπως είναι η κατάσταση να κρατήσει έτσι και αλλιώς το Zoom και δεν, τουλάχιστον στους πρώτους γύρους δεν είναι και το πιο καλό για τους Γερμανούς να προσπαθήσουν να κρατήσουν κάθε ένα victory point και να χάσουν τις μονάδες. Πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουν να κρατήσουν μονάδες, να διαχειριστούν τις απώλειές τους όσο καλύτερα μπορούν. Και προτιμούσα να κρατήσω τη μονάδα μου για να πολεμήσει σε έναν επόμενο γύρο από τον υπερασπιστό.
το Izium πάλι για ένα impulse ακόμα. Την πρώτη φορά ήμασταν αρκετά τυχεροί, δεν νομίζω ότι μπορούμε να βασιζόμαστε συνέχεια στην τύχη, κάπου πρέπει να κάνουμε κάτι. Ακόμα και με τρία χτυπήματα, ήδη έχουν ένα να θυμίσω, θα έπρεπε να φύγουμε από την πόλη. Επομένως θα χάναμε και την πόλη και θα έπρεπε να διασπείρουμε και τη μονάδα, να τη δεσκρουπίσουμε. Δύο hits θα ήταν καλό, ήδη έχουν το ένα, είμαι σίγουρος ότι θα παίρνανε περισσότερα. Στην επόμενη ενεργοποίηση έτσι κι αλλιώς δύσκολα θα μπορούσαν να κρατήσουμε. Νομίζω ότι θα τη χρησιμοποιήσω και θα... δεν μου αρέσει πολύ αυτή η επιλογή, θα προτιμούσα αυτό. Κρατάμε και όλο το σώμα πιο κοντά. Βέβαια το μειονέκτημα είναι, αν πάμε εδώ, ότι θα κάνουμε ένα μεγάλο κενό εδώ και αυτός ο δρόμος οδηγεί κατευθείαν στο Χάρκοβο και σε, όχι κατευθείαν ακριβώς, αλλά φτάνει στο Χάρκοβο, περνάει μέσα από VPX και θα ήταν τελείως ανοιχτός σε μια σοβιετική προέλαση. Ίσως μια καλύτερη τοποθέτηση θα ήταν να με υποχωρήσω εκεί. Εκεί κρατάμε αυτή τη γραμμή ακέραια και την θα έχουμε το ποτάμι γύρω μας, από όπου και να μας επιτεθούν θα πρέπει να περάσουν από το ποτάμι, εκτός, ναι, είναι εκτός από τη γραμμή περάζ, ελέγχουμε εκεί πέρα αυτό την διασταύρωση που είναι αρκετά σημαντική και δεν σπάει και η γραμμή μας γιατί οι μονάδες έχουν και έχουμε ένα ζώο με αρκετά ενδιαφέρον, βέβαια δεν είναι και ό,τι πιο ξέρω πως η λογική θα έλεγε να κρατήσω να ενοποιήσω λίγο το τρίτο σώμα, αλλά ίσως χρειαστεί να το πείσω λίγο τα σχέδιά μου, αλλά θα μπορούσα να πάω έτσι. Για να δούμε λίγο, να ελέγξουμε στα retreats για να δούμε μήπως υπάρχει κάτι που απαγορεύει τα restriction, για να δούμε για το ποτάμι αν μπορούμε, ναι, έχει με ένα περιορισμό, αλλά είναι για τον ποταμό Δνίπερο και τον Νιέπρ, αυτός είναι ο Ντονέτσκ και δεν μπορεί να, δεν επηρεάζει, θα έλεγα. Επομένως, θα έλεγα ότι αυτό κρατάει και τη γραμμή μου, είναι λίγο καλύτερο. Νομίζω εκεί, εκεί κοιτάξτε, βλέπετε που είναι το, πώς θα μετακινηθεί, που να περάσουν εκεί, κάπου εκεί μετά θα φέρω το δεύτερο σώμα SS και θα κλείσω κάποια κενά, είναι λίγο, λίγο δύσκολο να επιλέξεις τι ακριβώς θα κάνεις. Προσπαθούμε να κρατήσουμε, νομίζω ότι το τρίτο σώμα είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση, έχει εκεί και το 40 σώμα που μπορεί να βοηθήσει λίγο την κατάστασή μας και κάπως μπορεί να ελέγξει τη σοβιετική προέλευση. Δηλαδή δεν μπορούν ακριβώς να επομένως, ναι, θα πρέπει να κρατηθούν γύρω στο Σλαβιάνσκ γιατί υπάρχει το 400 σώμα εκεί. Και ναι, αυτό θα κάνω. Παίζω. Τα διέλυσα όλα.
Μισό λεπτό να το ξαναφτιάξω. Καλά. Έτσι και αυτό. Okay, λοιπόν. Έτσι, παίζουμε λοιπόν αυτή την κάρτα. Pull out. Βγαίνω. Επομένως. Υποχωρώ στα εξάγωνα και δεν βάζω dispersed markers. Πρέπει να πάμε σε εξάγωνο που να είναι σε φωδιασμό γερμανικό. Κάνα πρόβλημα μέχρι στιγμής έχουμε. Και επομένως και μετά κάνουμε τις κάρτες. Επομένως πάμε ένα και ένα δύο. Και καταλήγει εκεί στο 15-06. Και μόλις τη γλίτωσε, θα μπορούσε να πει κανείς. Αυτή λοιπόν πάει στις primary discard μας και αυτή τώρα θα δούμε μετά. Πάμε λίγο στην προέλαση των Σοβιετικών τώρα, να τσεκάρουμε την προέλαση. Να, σε αύξουσα σειρά. Η πρώτη ομάδα είναι η 4, μπαίνει στο Ίζιουμ, είναι αυτόματη φυσικά προέλαση γιατί δεν υπάρχουν άλλες ομάδες και είναι εξάγω που δίνει πόντους, VP Hex και ας βάλω ένα δείκτη να θυμηθώ ότι πλέον είναι σοβιετική αυτή η πόλη και δεν μπορείτε να το δείτε έτσι όπως χρειαστείτε, αλλά αυξάνω τους victory points των Σοβιετικών κατά 1 και πλέον είναι στους 5 πόντους. Επομένως, και θα πάρω και άλλους, είναι το μόνο σίγουρο στους πρώτους γύρους του παιχνιδιού. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Η μονάδα νούμερο 5. Η πρώτη, αυτό είναι στο VIP. Υπάρχει ήδη μία μονάδα. Έχουμε το ζάρι. Ένα, με ένα έως 6 προελάβνει. Είναι 2. Έφερε το ζάρι. Θα προελάσει. Λοιπόν, ωραία. Και ξέχασα να... Εδώ τώρα έγινε ένα λάθος. Νόμιζα ότι θα έπρεπε να ελέγξω για δεύτερη προέλαση, για δεύτερο ξέρον προέλαση των Σοβιετικών και αυτό θα κάνω. Θα ελέγξω, αλλά υπάρχει ένας κανόνας, τον οποίο θα το πούμε στο επόμενο μέρος, στο μέρος 11 πλέον. Θα διορθώσω αυτό το λάθος που κάνω αυτή τη στιγμή και θα εξηγήσω εκεί τον κανόνα τον οποίο είχα ξεχάσει όταν γύριζα αυτό το μέρος της μάχης. Εξετάζω λοιπόν την πρωτεύουσα κατεύθυνση, το βελάκι που βλέπετε και κανονικά ναι, θα είναι αυτόματη η προέλαση και θα πήγαινε, επειδή ήταν μηχανοκίνητη, θα πήγαινε, είπαμε αυτό που βλέπετε τώρα είναι λάθος και θα το διορθώσω στο 11, στο μέρος 11 αυτής της σειράς από βίντεο. Επομένως, αυτή η προέλευση τώρα θα μπορούσε να σπάσει και τη γραμμή μας εκεί πέρα, αλλά γιατί ίσως η μονάδα και στο 15.06, αυτό που είχα πει, ήθελα να κρατήσω πιο κοντά τις μονάδες του τρίτου σώματος, αλλά τέλος πάντων δεν έχει νόημα. Το πεζικό δεν μπορεί να προελάσει δεύτερο εξάγωνο έτσι και αλλιώς. Για να ελέγξουμε λοιπόν τις άλλες μονάδες. Η επόμενη είναι η 8. Είναι πεζικό, είναι εξάγωνο με πόντους. Υπάρχει ήδη μία μονάδα από 1 έως 6 στο ζάρι. Ρίχνουμε 6. Προλάβουν εκεί. Και πάμε στην τελευταία μονάδα για να δούμε αν θα προελάσει. Για να δούμε αυτή θα προελάσει. Γιατί
Αν προελάσει ένα εξάγωνο μόνο είναι πρόβλημα, γιατί έχουμε το stacking λίπη, δεν μπορούμε να βάλουμε και άλλα steps μέσα σε αυτή την πόλη. Και τι θα κάνουμε μετά. Είναι μηχανοκίνητη, προελάβουν οι δύο. Αν προελάσει και δεύτερο, έχει καλός. Αλλά αν δεν προελάσει δεύτερο και μείνει εκεί μέσα, τι θα γίνει. Για μισό λεπτό εδώ θέλει λίγο ψάξιμο στους κανόνες. Στους κανόνες. Για να κοιτάξω. Κατά την κίνηση μπορεί να περάσει μέσα από μία stack με, που είναι πλήρης 6, δεν χωράει τίποτα άλλο σε αυτό το εξάγωνο. Μπορεί να περάσει, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει. Για να δούμε. Μπορούν να μπουν, αν θα ήταν προφανώς ότι κάποια από τις δύο άλλες μονάδες θα έφευγε σε επόμενη κίνηση. Αλλά αυτές δεν πρόκειται να πάνε πουθενά, γιατί είναι πεζικό ένα εξάγωνο προλάβουν. Για να δούμε λίγο τις προτεραιότητες, για να δούμε τι θα γίνει αν δεν έχουμε second kick advance, για να δούμε τι λέει. Για να δούμε τελείως βλακωδός ψάχνουμε τόση ώρα. Έπρεπε να κοιτάξω κατευθείαν τον πίνακα με τις προελάσεις. Το πρώτο εξάγωνο σίγουρα πρέπει να είναι αυτό, και λέει η VP-Hex είχε ήδη δύο μονάδες μέσα. Επομένως δεν προελάβει, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να προελάσει καν στο πρώτο, κακώς προβληματιζόμενο τόση ώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να προελάσει στο πρώτο αυτή τη στιγμή. Επομένως λύθηκε το πρόβλημα. Τέλος πάντων, κατάφερα λίγο να κρατήσω τη γραμμή μου σχετικά κέρδη. Αυτή η μονάδα μπορεί να κινηθεί και να μας περικυκλώσει μετά. Μπορεί να πάει εκεί και να προχωρήσει προς τα κάτω, ή να πίσω από τις γραμμές μας υπάρχει μια μονάδα που θα κινείται ή μπορεί να μας περικυκλώσει. Αλλά αυτό θα το δούμε αργότερα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσω αργότερα. Θα συνέβαινε κάποια στιγμή, έτσι και αλλιώς αν εξαντωνόταν αυτή η μονάδα, το ίδιο θα ήταν και θα είχαμε μια λιγότερη μονάδα και θα είχαμε και ακόμα μεγαλύτερο κενό. Άρα νομίζω ότι καλώς έπαιξα έτσι όπως έπαιξα αυτή την κάρτα. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Ίσως εκεί τελικά και να ρισκάριζα το άλλο το κενό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Τέλος, για να δούμε με την κάρτα που μας έμεινε. Αυτή κανονικά θα πήγαινε για discard, όπως λέει η τακτική μάχης, αλλά αυτή η κάρτα έχει αυτή την ιδιότητα, το reuse. Και τώρα συνήθως σε αυτού του τύπου τα παιχνίδια, έτσι όπως το γράφει μέσα οι κανόνες, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αφού λέει η τακτική μέσα να την κάνουμε discard. Συνήθως αυτά τα παιχνίδια που είναι card driven, οι κάρτες έχουν πάνω ειδικότερους κανόνες που υπηρεσιούν των γενικών κανόνων που βρίσκουμε στους κανόνες του παιχνιδιού, στο rulebook, στο εγχειρίδιο του παιχνιδιού. Και αυτό ισχύει όχι μόνο σε αυτό, στα περισσότερα card driven games, ότι αν μια κάρτα έχει κάποιο κάποια ειδικότερη οδηγία, τότε υπερισχύει η οδηγία αυτή της κάρτας, και η οδηγία αυτή λέει reuse. Ναι, επομένως νομίζω ότι θα συμβεί αυτό και η κάρτα θα επιστρέψει στον draw pile, στην τράπουλα των Σοβιετικών,
Αν κάνω λάθος, νομίζω ότι κάνω λάθος, θα πολύ θα ήθελα να το συζητήσουμε και να μου πείτε. Επομένως, ξανά τη βάζω μέσα, ανακατεύω τις κάρτες, πολύ ανακάτια με πέφτει, αλλά έτσι είναι στο παιχνίδι, για να μην ξέρουμε τι μας περιμένει. Έτσι τελείωσε η μάχη και όλες οι ενεργές μονάδες έχουν είτε κινηθεί, είτε συμμετέχει σε μάχη, και πάμε να δούμε τι άλλο κάνουμε στις σοβιετικές activations, στις ενεργοποιήσεις σοβιετικές. Δεν έχουμε dispersed units που να φύγει το dispersed marker. Δεν έχουμε IP, μονάδα που δεν έκανε κάτι άλλο ώστε να πάρει IP. Άλλωστε από τον τέταρτο γύρο παίρνουν σοβιετική IP. Τελείωσε λοιπόν αυτό το impulse των σοβιετικών. Επομένως, κάναμε discard την κάρτα που ενεργοποίησε. Ας τις ξαναγυρίσουμε και εδώ. Τελειώνει η ενεργοποίηση αυτή των σοβιετικών και μετά θα είναι ο επόμενος γύρος, θα είναι η δική μας impulse και θα είναι στο επόμενο μέρος του βίντεο. Προσπαθώ να τα κρατήσω εκεί γύρω στο μισάωρο, γιατί μέχρι εκεί είναι πιο εύκολο να τα διαχειριστώ και εγώ και ο υπολογιστής και τα υπόλοιπα που έχω. Θα σας λέμε στο επόμενο.